Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει το δίκιο με το μέρος της και άρα πρέπει να πάει το θέμα του χρέους μέχρι τέλους, μιας και έχει συμμαχίες που στηρίζουν μια καθαρή λύση, αναφέρει η κυβερνητική πηγή στο insider.gr. Από την άλλη πλευρά, όλο και περισσότεροι είναι οι βουλευτές που έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα ότι η λύση για το χρέος δεν θα είναι τόσο καθαρή, με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης να πηγαίνει αναγκαστικά πιο πίσω, ενώ δεν είναι και λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως ήταν στρατηγικό λάθος η προεξόφληση θετικών εξελίξεων στο μέτωπο διεκδίκησης του χρέους. Έτοιμα για σύγκληση της συνόδου κορυφή των χωρών της Ευρωζώνης, αναμένεται να καταθέσει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, εφόσον το σημερινό Eurogroup δεν τελεσφορήσει. Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό αναμένεται να βγει στον αέρα τον Αύγουστο. Ο κώδικας διοντολογίας της Τράπεζας Ελλάδος έχει τεθεί σε ισχύ. Οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων αδειοδοτούνται και οι τράπεζες έχουν κάνει όλες τις προετοιμασίες για να πετύχουν τον ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο τους να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια κατά 49% μέχρι το 2019. Κι όμως οι ειδικοί της αγοράς κρούν το κόδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας πως αν δεν γίνει πιο γρήγορη η απονομή δικαιοσύνης, δύσκολα θα μπορέσουν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή περίπου 1 εκατομμύριο εκκρεμείς υποθέσεις λιμνάζουν στα ελληνικά δικαστήρια, ένας διαχρονικά προβληματικός παράγοντας για την οικονομία της χώρας. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον ελκυστικό προορισμό και δρομολογούνται σημαντικές επενδύσεις από ξένα funds, αποκαλύπτει σε συνέντευξή του στο insider.gr ο Ιωάννης Κοκκόρης, καθηγητής οικονομικών και νομικής στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Μετά από 7 χρόνια μνημονίου και απώλεια του 25% του ΑΕΠ, θεωρώ ότι έχουμε πέσει τόσο χαμηλά που η άνοδος είναι πλέον μονόδρομος, δηλώνει. Ως μεγαλύτερη πληγή της κρίσης που τον λυπεί ιδιαίτερα, θεωρεί το brain drain, τη φυγή δηλαδή του επιστημονικού προσωπικού στο εξωτερικό, το οποίο δύσκολα θα επιστρέψει όπως υποστηρίζει. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το Γενικό Δίκτυο μόνο και μέσα 796,07 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,68%. Τοτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.